ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες με τις απολογίες του αρχηγού και των άλλων κατηγορουμένων ηγετικών στελεχών της, 4,5 περίπου χρόνια από την έναρξή της, η αποδεικτική διαδικασία της δίκης της Χρυσής Αυγής. Το αρχικό ερώτημα που δικαιολογημένα τίθεται από τον νομικό κόσμο, από τους ανθρώπους που την παρακολουθούν και ενδιαφέρονται για την εξέλιξή της, και πρώτα απ' όλα φυσικά από τα ίδια τα θύματα και τις οικογένειές τους που περιμένουν τη δικαίωσή τους, είναι γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ αυτή η δίκη, ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό. Είναι αλήθεια βέβαια ότι πρόκειται για μια πολυπρόσωπη δίκη με 69 κατηγορούμενους, δεκάδες δικηγόρους, εκατοντάδες μάρτυρες, για μια νομικότητα δικογραφία με χιλιάδες έγγραφα που αφορούν όχι μόνο τις τρεις κύριες υποθέσεις που εκδικάζονται, δηλαδή τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, τη δολοφονική ενέδραση στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και τη δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτους αλλιεργάτες στο Πέραμα, αλλά και δεκάδες άλλες υποθέσεις που συσχετίζονται και αφορούν εγκληματικές επιθέσεις της Χρυσής Αυγής σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι η εξέλιξή της θα ήταν σίγουρα διαφορετική αν η κυβέρνηση είχε πάρει από την αρχή τα αναγκαία μέτρα για την επιτάχυνσή της, όπως η αποκλειστική απασχόληση των μελών του δικαστηρίου και η διεξαγωγή της στο εφετείο της Αθήνας, όπως είχαμε επανειλημμένα ζητήσει και ως πολιτική αγωγή, μέτρα τα οποία ήταν όχι μόνο αναγκαία, αλλά και εφικτά, όπως αποδείχθηκε. Η κυβέρνηση, λοιπόν, έχει τη βασική ευθύνη για την καθυστέρησή της. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το νέο ποινικό κώδικα που ψήφισε το περασμένο καλοκαίρι και διατήρησε η Νέα Δημοκρατία, μείωσε τα όρια των ποινών για το αδίκημα της διεύθυνσης της επιμετικής οργάνωσης σε 5 έως 15 έτη από 10 έως 20 που ίσχυε με την προηγούμενη διάταξη του ποινικού κώδικα, ενώ μόνο ύστερα από την κατακραυγή που υπήρξε, θα τη θυμάστε, δεν τη μείωσε ακόμη περισσότερο όπως αρχικά σχεδίαζε, βοηθώντας έτσι αντικειμενικά την υπόδικη ηγεσία της να πέσει στα μαλακά. Το επόμενο ερώτημα που εύλογα επίσης τίθεται είναι τι έχει αναδειχθεί μέχρι σήμερα και με την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας μέσα από αυτή την πολύχρονη συγκεκριμένη δίκη. Τόσο από τους δεκάδες μάρτυρες κατηγορίες που εξετάστηκαν, όσο και τα χιλιάδες έγγραφα του κατηγορητήριου και της πολιτικής αγωγής που αναγνώστηκαν. Και όταν λέμε έγγραφα, εννοούμε και φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά κλπ. Αλλά και τις ίδιες τις απολογίες των κατηγορουμένων, αναδείχθηκαν με τρόπο που δεν νομίζουμε ότι αμφισβητείται δύο βασικά πράγματα, τα οποία βέβαια ήταν αρκετά γνωστά και πριν ξεκινήσει η δίκη. Το πρώτο είναι η ναζιστική ιδεολογία της Χρυσής Αυγής ως κίνητρο της εγκληματικής δράσης της. Είναι τεράστια και συχνά ανατριχιαστικό το υλικό με τα άρθρα και τις δηλώσεις τελεχών και μελών τους που εξηγούν τον Χίτλερ, το ναζιστικό καθεστώς και τις θηριωδίες του στο όνομα της ανωτερότητας της Αρίας Φυλής, οι φωτογραφίες με τις βάστικες, τα SS και τα άλλα αποκρουστικά ναζιστικά σύμβολα. Είναι αυτή η ιδεολογία που οπλίζει το χέρι των χρυσαυγητών να επιτίθενται με μίσος και να δολοφονούν μετανάστες, αντιφασίστες, πρωτοπόρους συνδικαλιστές, κομμουνιστές. Το δεύτερο στοιχείο είναι ο ίδιος εγκληματικός χαρακτήρας της, που είναι αλληλένδετος με την ναζιστική ιδεολογία της. Και εδώ το υλικό που αποκαλύφθηκε είναι συντριπτικό. Πλήθος από φωτογραφίες και βίντεο, με τα τάγματα εφόδου που δρούν οργανωμένα, ηχητικές συνομιλίες και μηνύματα με εντολές κλπ. Μέσα από το ίδιο αποδεικτικό υλικό αναδείχθηκε ξεκάθαρα και η ευθύνη της ηγεσίας της, το γεγονός δηλαδή ότι οι εγκληματικές ενέργειες της Χρυσής Αυγής δεν είναι κάποια μεμονωμένα τυχαία περιστατικά όπως προσπαθούν να τα παρουσιάσουν, αλλά συνιστούν
οργανωμένες επιθέσεις από τα τάγματα εφόδου της, που δρούν όχι αυθόρμητα, αλλά κατόπιν εντολών οδηγιών, ενημέρωσης και έγκρισης της ηγεσίας της, διαμέσου της ιεραρχικής πυραμίδας πυρηνάρχης τοπικής οργάνωσης, περιφερειάρχης βουλευτής, αρχηγός. Για να πάρουμε το παράδειγμα από τη δολοφονία του Φίσα, τα αντίστοιχα πρόσωπα είναι ο Πατέλης, πυρηνάρχης της Νίκαιας, ο Λαγός, περιφερειάρχης και βουλευτής, και ο Μιχαλολιάκος, αρχηγός. Είτε αυτές λοιπόν αφορούν συγκεκριμένες στόχους, είτε θέτουν ένα ευρύτερο πλαίσιο τέτοιων στόχων, δηλαδή μετανάστες, αντιφασίστες, συνδικαλιστές, κομμουνιστές και γενικά ιδεολογικούς αντιπάλους. Άλλωστε, η Χρυσή Αυγή είναι μια γνήσια ναζιστική οργάνωση που ως τέτοια έχει στο DNA της, όπως έχει αποδειχθεί και ιστορικά, την οργανωμένη και μαζική εγκληματική δράση, για την οποία προϋπόθεση είναι η τυφλή υπακοή στον αρχηγό μέσω της απαρέγκλητης ιεραρχίας. Επομένως, κάθε άλλη εκδοχή για επιμέρους μόνο ευθύνες κατώτερων ή μεσαίων στελεχών της, χωρίς να περιλαμβάνει αυτήν της ηγεσίας της, προέκυψε ότι δεν έχει καμία απολύτως βάση. Αποκαλύφθηκαν επίσης σε σημαντικό βαθμό, πρέπει να πούμε, και οι σχέσεις της Χρυσής Αυγής με τμήματα του κρατικού μηχανισμού και της εργοδοσίας, για παράδειγμα ο ανεκτικός έως προκλητικός ρόλος αστυνομικών στην δολοφονία Φίσα ή η συμπόρευση της Χρυσής Αυγής με τους εργολάβους και τους εφοπλιστές στη ζώνη του Περάματος για το χτύπημα του ταξικού σωματείου και του ΠΑΜΕ. Τέλος, από το περιεχόμενο των απολογιών τους, πέρα από τα σοβαρά κενά, τα χοντροειδή ψέματα, τις κραυγαλαίες αντιφάσεις και τις παιδαριώδεις δικαιολογίες τους που συχνά προκάλεσαν την αντίδραση του δικαστηρίου για την υποτίμηση της νοημοσύνης του, αναδείχθηκαν και η θρασιδηλία, η αντιστροφή της πραγματικότητας, ο χυδαίος αντικομμουνισμός, χαρακτηριστικά που αντανακλούν τη συνολική εικόνα της συνείδησης των ναζιστών εγκληματιών χρυσαυγητών. Όλα τα παραπάνω στοιχεία που προέκυψαν καταγράφηκαν και δημοσιοποιήθηκαν. Κανένας πλέον, μετά και από αυτή τη δίκη, ανεξάρτητα από την έκβασή της, το τελικό της αποτέλεσμα, δεν μπορεί να ισχυριστεί πλέον βάσιμα ότι δεν ξέρει τι πραγματικά σημαίνει Χρυσή Αυγή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, δεν έχουμε την αυταπάτη ότι η Χρυσή Αυγή αντιμετωπίζεται στις αίθουσες των δικαστηρίων, χωρίς φυσικά να υποτιμάμε και αυτή την πλευρά, γι' αυτό άλλωστε δίνουμε τη μάχη μας ως πολιτική αγωγή στη συγκεκριμένη δίκη. Πιστεύουμε όμως ότι η καλύτερη απάντηση στη Χρυσή Αυγή και γενικότερα το φασισμό στη χώρα μας μπορεί να δοθεί πολιτικά από τους ίδιους τους εργαζόμενους και την νεολαία, με την απομόνωσή της παντού, σε κάθε χώρο δουλειάς και μόρφωσης, σε κάθε γειτονιά, με τη μαζική καταδίκη της και παράλληλα την αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ. Η ήττα της στις τελευταίες εκλογές είναι βέβαια θετικό γεγονός, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσει κανέναν εφησυχασμό. Γιατί γνωρίζουμε καλά ότι το σύστημα που υπηρετούν οι φασίστες πότε τους αμολάει και πότε τους μαζεύει ανάλογα με τους σχεδιασμούς του. Γιατί έχουμε επίγνωση ότι ο αντικομμουνισμός, η καταστολή, η πόλεμη, αλλά και η φτώχεια και η προσφυγιά που φουντώνουν είναι τα καλύτερα λοιπάσματα για να αναπτύσσεται και ο φασισμός. Γι' αυτό και ο πιο αποτελεσματικός αγώνας είναι πάνω απ' όλα αυτός για την ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που γεννάει και τρέφει τέτοια εκτρώματα. Γιατί όπως έλεγε και ο Μπρέχτ, ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά μονάχα ως καπιταλισμός στην πιο ομή και καταπιεστική του μορφή, ως ο πιο θρασής και ο πιο δόλιος καπιταλισμός. Και πράγματι, τόσο ιστορικά όσο και σήμερα, ο φασισμός αποτέλεσε και αποτελεί επιλογή της κυρίαρχης αστικής τάξης, αφενός ως εναλλακτική λύση όταν άλλα διαχειριστικά και κυρίως σοσιαλδημοκρατικά σχήματα αποτυγχάνουν, αφετέρου ως σιδερένια γροθιά απέναντι στο εργατικό κίνημα και την πρωτοπορία του τους κομμουνιστές. Αντικειμενικά λοιπόν, η πάλι κατά του φασισμού συνδέεται αναπόσπαστα
με την πάλη για μια διαφορετική κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.